Δυστυχώς η συμπεριφορά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν συμμορφώνεται με τους βασικούς κανόνες καλής γειτονίας που η Τουρκία θα έπρεπε να επιδεικνύει και εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στη Βάρνα την επόμενη Δευτέρα. Επιβάλλεται ως μια κίνηση καλής θέλησης η Τουρκία να απελευθερώσει τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι κρατούνται σε φυλακή υψής ασφαλείας χωρίς λόγο εδώ και 20 μέρες. Πρόεδρε, πώς θα ζητήσετε μέσα στη Σύνοδο αυτό από τους ηγέτες? Βεβαίως και θα ζητήσω. Να γίνει πριν από τη Σύνοδο Βάρνα. Βεβαίως και θα ζητήσω να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά ακόμα καλύτερα και σε επίπεδο της Συνόδου Κορυφής, διότι είναι απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν αυτά δείγματα γραφής ότι επιδιώκουμε μια ουσιαστική και μια παραγωγική συνεργασία, που δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της διευθέτησης του προσφυγικού προβλήματος, όπου θυμίζω η Τουρκία λαμβάνει τη σημαντικότατη οικονομική βοήθεια, ανταποκρινόμενη και αυτή με τη συνάντηση της επιδόσης, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συμπεριφορές όπως αυτή της Τουρκίας στο Εβραίο, στο Αιγαίο, η σύλληψη των δύο στρατιωτικών αλλά και η πολιτική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο δεν μπορούν να γίνουν υπόλοιπες. Πρόεδρε, πώς αντιλαμβάνεστε τις ανακρίσεις για διαπραγματεύσεις για το ζήτημα της ονομασίας των σκοπίων επί τη βάση και στο πλαίσιο της συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια? Εξαρτάται. Η δικιά μας θέση στο ζήτημα της ονομασίας των σκοπίων είναι ξεκάθαρη και αποτυπωμένη εδώ και πολλούς μήνες. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας δεν επιδίωξε ποτέ να σχηματίσει ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτή την διαπραγμάτευση. Δεν μπορούσε καλά-καλά να πείσει το κυβερνητικό του εταίρο να έχει την ίδια θέση με αυτό. Εμείς από την πρώτη στιγμή θέσαμε στο επίκεντρο της συζήτησης το θέμα της αλλαγής του συντάγματος και της απαλήθειας των όποιων αλληλοτοπικών διεκδικήσεων από πλευρά των οποίων είπαμε ξεκάθαρα ότι αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα πρώτα, δεν έχει κανένα νόημα να προχωρήσουμε στη συνέχεια αυτή τη συζήτηση. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Η δικιά μας όμως θέση, θέλω να ξεκαθαρίσω, ήταν και παραμένει σταθερή και ανταγωνιστική. Κύριε Πρόεδρε, επειδή συζητείται ο κοινωνικός προϋπολογισμός αυτές τις μέρες στα ευρωπαϊκά όργανα, διαβλέπετε κίνδυνο για τη χώρα από τη μείωση των διαθέσιμων των δελείων? Θέλω να το πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψηφιστεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μέχρι τα μέσα του 2019 και να μην υπάρχει άλλο αυτή η εκκρεμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να υπάρχει μια διαφύλαξη τόσο της κοινής αγροτικής πολιτικής όσο και των πολιτικών συνοχής που ωφελούν σημαντικά τη χώρα μας. Ως προς την κοινή αγροτική πολιτική θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την προστασία που πρέπει να δίνεται στους μικρούς αγρότες, μια κοινωνική πλειοψηφία των αγροτών στη χώρα μας. Από εκεί πέρα προφανώς και πρέπει να υπάρχουν νέες δράσεις που αφορούν και την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα αλλά και τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας. Είναι μια δύσκολη εξουσία, αλλά η Ελλάδα και φυσικά η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια του ΕΛ προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση πάντα με καλή και δημιουργική διάθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.